Της, που υπάρχει σε όλους τους τόπους που έχει εκδώσει ο Παύλος και μετά ο Αλέκο Ζάνας, είναι συναντήσεις και συνεντεύξεις τους και στέλνει γράμματα σε ανθρώπους και τις απαντάνε. Και από εκεί διασταυρώνει και οργανώνει δηλαδή το υλικό της που γράφει. Εκείνο ο Βενιζέλος στο σπίτι των Βενάκηδων στην Αλεξάνδρα του 15. Εδώ είναι πάπυριο της περίοδου πριν με 1600 αυτή και πιο πριν. Μάλιστα. Βόρειος Αφρική. Και είναι από το Μπενάκι. Βέβαια, πούμε, αυτή είναι, ναι. Είναι Μεσοποτάμια κυρίως. Από ποιο αρχείο είναι? Αυτό είναι, αυτή είναι αγορά Ντόν Μπενάκι. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή ότι ο Μπενάκης πριν έρθει στην Ελλάδα και πριν αρχίσει να μαζεύει υλικό σχετικό με την ελλαδική ελληνική ιστορία, είχε συλλέξει ένα πολύ μεγάλο υλικό σχετικά με την περιοχή της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, όντας ο ίδιος κάτοικος της περιοχής. Έτσι. Ήταν το πρώτο ενδιαφέρον του, ναι. Άρα λοιπόν υπολογίστε ότι ερχόμενος στην Ελλάδα και συγκροτώντας το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει και υλικό που έχει να κάνει με εκείνη την περιοχή αλλά και την Ισλαμική της διάσταση που κατόπιν περισχύει εκεί. Άρα συγκροτεί ένα μουσείο στην Ελλάδα, δεκαετία 30, λίγα χρόνια μετά την κατάρρευση της μεγάλης ιδέας με Ισλαμικά στοιχεία. Άρα έχει ένα κοσμοπολιτισμό αυτό το πράγμα. Αυτά είναι 4ος και 5ος αιώνας. Μετά Χριστό. Ναι. Και είναι κυρίως φορολογικού περιεχομένου αυτά που έχουν μέσα. Είναι μισθώματα, είναι σε σχέση με τη γεωργία. Είναι... Και είναι κοπτική γραφή. Κάποια είναι κοπτική, κάποια είναι μποχαϊρική. Δηλαδή είναι διάλεκτος τοπική της περιοχής. Ναι. Είναι εντυπωσιακό υλικό. Ναι. Το οποίο θα το εκθέσετε κάποια στιγμή. Έχει εκδοθεί αυτό. Έχει να κάνει με την καταγραφή της ιδιοκτησίας κάποιων οικοπαίδων στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολική Θράκη, ιδιοκτησία ελληνοχριστιανικών κοινοτήτων. Δηλαδή το κράτος, το Οθωμανικό, έδινε στις ελληνοχριστιανικές κοινότητες κάποια οικόπαιδα για να χτιστούν ναοί. Εντάξει, αυτό λοιπόν ήταν το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του οικοπαίδου. Αυτό μετά ήρθε στην Ελλάδα με την καταστροφή ή με την ανταλλαγή των πληθυσμών, 1922-1923-1924, και κατετέθη στο Ταμείο Ανταλλαξίμων Περιουσιών στο ενδεχόμενο ανταλλαγής δημοσίων κτημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πια. Στο Ταμείο Ανταλλαξίμων Περιουσιών μετείχε ο Αντώνης Μπενάκης. Αυτή η όλη διαδικασία δεν τελεσφόρησε στην ανταλλαγή και ως εκ τούτου όλα τα τεκμήρια του Ταμείου Ανταλλαξίμων κατέληξαν στο Μουσείο Μπενάκη. Εμείς έχουμε εδώ τα χαρτιά, το χάρτινο δηλαδή υλικό, και μια ακόμα κουβέντα. Σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο διάκοσμος υπάρχει επί τούτου για να μπορεί κάποιος να δίνει κύρος, να παίρνει κύρος το έγγραφο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέραν τότε να διαβάζουν. Δεν είχαν εμπειρία στο χαρτί και στο έγγραφο. Βλέποντας όμως ένα τόσο πλουμιστό και χρυσόγραφο υλικό, αυτομάτως αποκτούσε κύρος αυτό που έγραφε μέσα. Εντάξει.